Βασιλιάδου Επανφία. Δύο χιλιάδες φοιτητές από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν το Σάββατο στην Πάτρα, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου πραγματοποιήθηκαν τελετές ορκωμοσίας. Γιαννοπούλου Παναγιώτα. Το ΕΑΠ έχει ανοίξει τις πύλες του το διήμερο αυτό για την ορκωμοσία νέων πτυχιούχων μας. Είναι περίπου 2.000 αυτοί οι οποίοι έρχονται σήμερα και αύριο στην πόλη της Πάτρας, στην έδρα του Ιδρύματος, εδώ που είναι το κάμπους, προκειμένου να προχωρήσουμε στις ορκωμοσίες κυρίως μεταπτυχιακών φοιτητών μας. Και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι οι σχολές πράγματι προχωρούν στη διαδικασία αυτή των ορκωμοσιών. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Τελείωσα το μεταπτυχιακό σύγχρονες τάσεις γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς. Ήταν ένα επίπονο διάστημα, αλλά το ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία υπό δύσκολες συνθήκες ήταν για μένα κάτι πολύ ευχάριστο. Πρόκειται για τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων των προγραμμάτων σπουδών Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Τουρισμού, καθώς και τελετές απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης για τους αποφύτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τη σχολή μας, είναι μια μέρα γιορτής για τη σχολή μας. Έχουν έρθει πράγματι εδώ απόφοιτοι από όλη την Ελλάδα, έχουν έρθει στα κτίρια και σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, πολύ σημαντική στιγμή να γνωρίσουν το Πανεπιστημίο, είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά μία φορά έστω είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να έρχονται να γνωρίζουν τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις υπηρεσίες που παρέχουμε, τις εγκαταστάσεις, το διοικητικό προσωπικό. Είμαστε περήφανοι και ελπίζουμε ότι και οι φοιτητές μας είναι περήφανοι για αυτό το οποίο πέτυχαν και τους καλωσορίζουμε και είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες μέρες από εδώ και πέρα. Οι φοιτητές μας είναι από όλη την Ελλάδα, είναι, μπορώ να σας πω, ιδιαίτερα χαρούμενοι που έρχονται και επειδή είναι ηλεκτρονικό, όπως ξέρετε, οι σπουδές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, είναι ιδιαίτερα ευτυχείς που έρχονται στο κάμπους, γνωρίζουν από κοντά, βλέπουν τους καθηγητές τους, βλέπουν τις σχολές τους, βλέπουν τα εργαστήρια των σχολών τους και γενικότερα υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον και χαρούμενο, θα έλεγα, κλίμα που δεν είναι μόνο για τους φοιτητές, είναι ασφαλώς και για όλους εμάς, τους καθηγητές τους, τους συνεργάτες τους οποίους έχουμε, το διοικητικό προσωπικό που δουλεύει τόσα χρόνια πάνω στις σπουδές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως αλλά και διαβίου εκπαίδευσης. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές για τους πτυχιούχους που είδαν τους κόπους τους να ανταμείβονται. Τελείωσα τις σύγχρονες τάσεις γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους μελλοντικούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αποκόμισα μια πολύ δυνατή εμπειρία, καθώς πλουτίστηκαν οι γνώσεις μου και γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και συστήνω ανεπιφύλακτα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ήταν μια δύσκολη σχολή, ωστόσο κατάφερα και με τη βοήθεια δικών μου ανθρώπων, με τη βοήθεια και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου να τη φέρω εις πέρας. Πήγαν όλα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα συνεχίσω και θα συμμετέχω, θα είμαι μέλος σε αυτό το Πανεπιστημίο. Αποστολή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση. Οι τελετές ορκωμοσίας θα συνεχιστούν και την Κυριακή 1η Οκτωβρίου.